διαθέσεις κυριότερα. Μιλώ για την Χρυσή Αυγή, την Ελληνική Αυγή, στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Απόστολο Γκλέτσο και τον κύριο Θοδωρή Πάνο. Καλησπέρα σας. Οι δύο εκπρόσωποι της Ελληνικής Αυγής στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Γκλέτσο, να ξεκινήσω λίγο με εσάς. Ένα πρώτο σχόλιο. Αυτά τα οποία είδατε τελετουργικά, αλλά θα εμβαθύνουμε και λίγο γιατί υπάρχουν και τα πιο ουσιαστικά κομμάτια. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός και η περιφέρειά μας έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί από κάποια τυπικά. Για εμάς δεν είναι τίποτε άλλο η ορκομοσία από τον όρκο που δίνουμε στην θρησκεία μας και στην πατρίδα μας. Αυτό είναι. Αν κάποιοι άλλοι έχουν παρερμηνεύσει κάποια πράγματα, έχουν τεντώσει και έχουν ξεχυλώσει και το Σύνταγμα και τους νόμους, αυτό βοήθειά τους. Κύριε Πάνο, ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς. Μπαίνετε στα κοινά κι εσείς με έντονη παρουσία τώρα, φαντάζομαι. Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα με τον συναγωνιστή, τον Απόστολο τον Γκλέτσο, σε αυτά που είπε. Εμείς είμαστε και πρώτη φορά, είμαστε αρεσιτέχνες στην πολιτική. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε τώρα με τέτοιες, θεωρούμε, μικρότητες. Πήγαμε, δώσαμε έναν όρκο, τον οποίο το πιστεύουμε και ο οποίος να είναι σίγουρος ο ψηφοφόρος που μας στήριξε ότι θα τον τηρήσουμε μέχρι εσχάτων και προσπαθήσουμε ουσιαστικά να προασπίσουμε τα συμφέροντα του λαού που ψήφισε την Ελληνική Αυγή. Πάντως, πήγατε καλά, οφείλω να ομολογήσω, στις εκλογές, κύριε Γκλέτσο και κύριε Πάνο. Από εδώ και πέρα πώς θα δραστηριοποιηθείτε, γιατί οι τελετές τελειώσανε σήμερα, πάμε στα ουσιαστικά κομμάτια, κύριε Γκλέτσο. Από εδώ και πέρα τι ανοίγεται μπροστά στο στερεολαδίτη? Αυτό που θέλουμε, η πρώτη ενέργεια που είναι να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε, είναι να βάλουμε κάποιους αντιπροσώπους στις επιτροπές που υπάρχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι ώστε να είμαστε μέσα στα πράγματα, να ελέγχουμε τα πράγματα και να έχουμε άποψη και να περνάμε θέσεις του κινήματός μας, αλλά και θέσεις που έχει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, πρέπει οι υπηρεσίες της περιφέρειας να αναβαθμιστούν, πρέπει οι περιφερειακοί σύμβουλοι, πρέπει οι υπάλληλοι της περιφέρειας να πάρουν σοβαρά πλέον το ρόλο τους. Δεν υπάρχουν ούτε για λάθη καιρός, ούτε για τίποτε. Λάθη, όπως είπε ο κύριος Μπακογιάννης, δεν πρέπει να γίνονται. Τα λάθη προφανώς τελειώσανε. Έτσι, ναι, βέβαια είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Όχι, πλέον λάθη δεν πρέπει να γίνονται. Πρέπει να ενεργούμε σοβαρά, με σκέψη. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η περιφέρεια έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα και που θα έρθουν και από την Ευρώπη και από την μνημονιακή κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση εδώ πέρα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και από την Χούντα Σαμαρά. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα υπερκεράσει και πρέπει όλοι σύσσωμοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι υπάλληλοι της περιφέρειας, οι πολίτες της περιφέρειας, πρέπει να είμαστε σύσσωμοι για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Πάνο, ο κύριος Μπακογιάννης είπε ότι μπορούμε να πετύχουμε, υπάρχει ελπίδα. Παρά το ζωφερό κλίμα, δεν ξέρω εσείς τι διαπιστώνετε και ως πολιτική ιδεολογία, αν θέλετε, αλλά και ως πολίτης αυτής της περιφέρειας. Κοιτάξτε, χωρίς ελπίδα δεν γίνεται να επιβιώσει κάποιος. Η ελπίδα πρέπει να υπάρχει και είναι θετικό να υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι και στο χέρι του κύριου Μπακογιάννη να αποδείξει ότι αυτά που είπε δεν είναι κούφια λόγια. Εμείς, να το ξέρετε, δεν θα ασχοληθούμε με μικροκομματικές σκοπιμότητες, να είμαστε συνέχεια απέναντι είτε στον κύριο Μπακογιάννη είτε σε κάθε κύριο Μπακογιάννη. Ό,τι είναι καλό για τον τόπο μας και για το λαό μας, θα το στηρίξουμε και θα το βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρει ο κύριος Μπακογιάννης, όπως είπαμε και ο κάθε κύριος Μπακογιάννης, ότι ό,τι δεν είναι υπέρ του στερεολαδίτικου λαού ή συγκεκριμένα του θεωτού λαού, εμείς θα είμαστε απέναντί του και θα μπορεί αυτός ο λαός να στηριχθεί σε εμάς, να έρθει να μας βρει, να μας πει τα προβλήματά του και να είναι σίγουρος ότι θα αγωνιστούμε με οποιοδήποτε κόστος. Και έχουμε αποδείξει ότι εμείς στην πολιτική σκηνή το κόστος δεν το υπολογίζουμε. Σαν Ελληνική Αυγή και σαν Χρυσή Αυγή γενικότερα. Αρκεί να γίνει κάτι για το καλό του ελληνικού λαού. Μακάρι ο κύριος Μπακογιάννης να πετύχει. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που θα πούνε όχι να αποτύχει, επειδή είναι πολιτικός μας αντίπαλος και μόνο. Μακάρι να γίνει κάτι καλό για τη στερεά Ελλάδα, κάτι καλό για τη θεότητα και θα είμαστε όλοι μαζί. Αλλά αν γίνει κάτι άσχημο, να είναι σίγουρο ότι θα είμαστε απέναντί του με όλες τις δυνάμεις μας. Εγώ λοιπόν θα το ρωτήσω διαφορετικά. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Πάνο και κύριε Γκλέτσο? Κύριε Πάνο, να συνεχίσω με εσάς. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, είμαι επιφυλακτικός. Είμαι επιφυλακτικός. Απ' την άλλη μεριά μιλάμε και για νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Ελπίζω ότι ίσως κάτι να γίνει. Θα το δούμε. Αλλά είμαι επιφυλακτικός. Εάν πάρουμε την γενικότερη πολιτική σκηνή της χώρας μας, είμαι απεσιόδοξος. Αλλά σε τοπικό επίπεδο, πριν δούμε κάποιους ανθρώπους, και επειδή όπως είδα και εγώ στο περιφερειακό είναι πολύ νέοι άνθρωποι,
πριν τους δούμε, να μην κάνουμε μικροπολιτική σκοπιμότητα και να πούμε όχι δεν θα πετύχουν. Θα το δούμε. Ελπίζω κάτι καλό να βγει από αυτό το καινούριο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Κλέτσο, και εγώ πιστεύω ότι... πρόβλεψη ζητώ και εσάς ουσιαστικά. Ναι, και εγώ πιστεύω αν εισακουστούν οι σοβαρές απόψεις που θα λεχθούν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι έχει μέλλον αυτός εδώ ο τόπος. Μπορώ να πω όμως ότι η προηγούμενη τετραετία μας πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πρέπει να δουλέψουμε με μεγαλύτερες δυνάμεις, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και νομίζω ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα να πάμε μπροστά. Γιατί αξίζει αυτή η περιοχή, η στερεά Ελλάδα και η Φθιώτιδα, αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Για να κλείσουμε, η Ελληνική Αυγή, το ξαναρωτώ, θα είναι κοντά στις καλές απόψεις, όπως μου είπατε κύριε. Το ζήτημα είναι ότι ανοίγονται προβλήματα, η ζωή γεννά προβλήματα καθημερινά, κύριε Γκλέτσο. Και επειδή ο κόσμος έχει μία, θα έλεγα, στάση επιφυλακτική ως και αρνητική απέναντι στην Χρυσή Αυγή και την Ελληνική Αυγή, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε το καλό του Έλληνα πολίτη. Σας αυτός... έχει βγει ρετσινιά, το λέω εγώ, το ξέρετε, ναι, καλύτερα. Αυτός είναι ο γνώμονας. Εκεί πέρα πάνω στηρίζεται η Χρυσή Αυγή και η έκφρασή της στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως Ελληνική Αυγή. Κοιτάμε το καλό του Έλληνα πολίτη. Δεν κοιτάμε τίποτε άλλο. Ο Έλληνας πολίτης είναι το πρωτεύον θέμα για εμάς. Πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής του, αλλά και άλλες συνθήκες. Έτσι, την ασφάλειά του, την υγεία του, την παιδεία του. Έτσι, που συνέχεια, λόγω της μνημονιακής κυβέρνησης, καταραίουν. Έτσι, αυτό εμείς θα κοιτάξουμε. Δεν θα κοιτάξουμε ούτε τον λαθρομετανάστη πρώτα, ούτε τον λαοδοπό πρώτα, ούτε μέσω αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που φέρνουν διάφορα τώρα και θα έρθουν κι άλλα. Εμείς κοιτάμε τον Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο γνώμονας. Και ό,τι καλό έχει να γίνει για τον Έλληνα πολίτη. Κύριε Πάνο, να ολοκληρώσω με εσάς. Φαντάζομαι στο ίδιο μήκος κύματος. Σας ακούω. Κοιτάξτε, για τη ρετσινιά που λέτε, εγώ διαπιστώνω, επειδή προέρχομαι και από τη Λωκρίδα, εγώ συγκεκριμένα, που είμαστε μικρές κοινωνίες εκεί, αυτή η ρετσινιά δεν υφίσταται. Το ότι κάποια μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά των πολιτικών κατεστημένων, θέλουν να πούν ότι η Χρυσαυγίτης είναι έτσι, είναι. Τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην επαρχία, στα χωριά μας, που με ξέρουν, είναι προσωπικές οι σχέσεις, ξέρουν ότι όλα αυτά είναι. Δεν ισχύουν τελείως. Mm-hmm. Και το ότι βγήκαμε στην περιφέρεια και με τα μέσα που είχαμε, τα οποία ήταν μηδαμινά μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς, δεν βλέπω ότι μας έχει κολλήσει μια ρετσινιά την οποία ο κόσμος την πιστεύει. Ναι, μεν έχουν επηρεαστεί κάποιοι οι οποίοι έτσι ήταν ιδεολογικά απέναντί μας, mm-hmm. αλλά δεν νομίζω με την προσωπική επαφή που έχουμε, εδώ είμαστε επαρχία, γνωρίζουμε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα, την ιστορία του, το σήμερα, το αύριο, την οικογένειά του. Νομίζω ότι αυτά παίζουν πιο πολύ σε γενικότερα κανάλια της Αθήνας, στα περιβόητα μέσα μαζικής εξαπάτησης που λέμε εμείς. Οπότε δεν θεωρώ. Έχει παράπονα από τα περιφερειακά μέσα. Εντάξει. Όχι. Τουλάχιστον όχι από το ένα κεντρική Ελλάδος, να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Πάνο. Ναι, αυτά ήθελα να πω. Ότι νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή, παρόλο τον πόλεμο, και η Ελληνική Αυγή, που είμαστε εδώ στους εκπρόσωπους της Ελληνικής Αυγής, παρόλο αυτόν τον πόλεμο, αυτή τη ρετσινιά που μας έχουν κολλήσει. Ο κόσμος τελικά δεν μας έχει κολλήσει, τουλάχιστον εδώ στην επαρχία. Ναι, μεν έχουν δημιουργηθεί κάποιες συνθήκες φοβίας απέναντι στον κόσμο. Έχουν φοβήσει τον κόσμο για κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν ισχύουν. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι και όποιος παρακολουθήσει και εμάς τη δράση μας μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ή όποιος θέλει αρθεί να μας γνωρίσει από κοντά, να τον βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα αποδειχτεί περίτρανα το ότι ούτε είμαστε. Όλα αυτά που μας κατηγορούν, τέλος πάντων, μη πω χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, και δηλαδή ότι είμαστε δύο απλοί λαϊκοί άνθρωποι με απέραντη αγάπη για τον τόπο μας και με μεγάλο πάθος να βοηθήσουμε το λαό της Στερεάς Ελλάδος. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή θητεία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.